Η αυστριακή δικαιοσύνη αρνήθηκε να εκδώσει έναν Ουκρανό ολιγάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για τον Δημήτρο Φυρτάς, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά. Σύμφωνα με το δικαστήριο, τα στοιχεία των Αμερικανών δεν ήταν επαρκή. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος έκανε λόγο για σκευωρία με πολιτικά κίνητρα. Είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Ειλικρινά πίστευα ότι θα είχα δίκαιη αντιμετώπιση από την αυστριακή δικαιοσύνη. Όμως φοβόμουν, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό δυστυχώς ήμουν έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση όμως ξέρω ότι δεν έκανα κάτι κακό και αυτή η υπόθεση ήταν εξ αρχής πολιτικά υποκινούμενη, δήλωσε ο κύριος Φυρτάς. Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορίες που αφορούσαν τη δωροδοκία Ινδών αξιωματούχων για την έκδοση αδειών εξόρυξης Τιτανίου ήταν ψευδής. Ο απεσταλμένος του Euronews στην Αυστρία μεταδίδει. Η διαδικασία ήταν μακροσκελής. Χρειάστηκαν 12 ώρες για να εκδοθεί η απόφαση. Ο Δημήτρο Φυρτάς δεν θα εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος είναι ελεύθερος να ζήσει στην Αυστρία.